Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε έναν τέλειο πακλαβά μαζί με αρωματισμένο σιρόπι παρέα με τη χρυσή ζύμη. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Για αρχή προθερμαίνετε το φούρνο σας σε αντιστάσεις στους 150 βαθμούς και ξεκινάμε ευθύς τη διαδικασία. Σε έναν κατσαρολάκι θέλω να γιώσετε των βούτυρων. Θέλουμε καλής ποιότητας βούτυρο, παίζει σημαντικό ρόλο για τον μπακλαβά μας. Και ξεκινάμε τη διαδικασία για τη γέμιση. Θα πάρετε τα καρύδια τα λεσμένα και θα μου τα σοτάρετε ελαφρώς στο τηγάνι. Ιδαλλιώς 3 με 4 λεπτά στους 180 στο φούρνο. Ο λόγος είναι για να γίνει πιο νόστιμος και τραγανός ο μπακλαβάς μας. Μόλις είναι έτοιμα, τα ρίχνετε σε έναν μπολ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τη φρυγανιά, την αλεσμένη κανέλα και τη ζάχαρη. Ο καλός ο μπακλαβάς θέλει μπόλικα φύλλα, έτσι να γίνει τραγανός και νόστιμος. Ξεκινάμε τη διαδικασία αφού πρώτα βουτυρώσετε το ταψί σας με το βούτυρο μαζί με ένα πινέλο. Ξεκινήστε τη διαδικασία με τα 3 πρώτα φύλλα μέσα στο ταψί. Αν θέλετε μπορείτε να κόψετε τα φύλλα στο μέγεθος του ταψιού. Και μετά ξεκινήστε να προσθέτετε μέσα βούτυρο ενδιάμεσα στα φύλλα μας για να ψηθεί τελείως παντού και στις γωνιές. Και συνεχίζετε ξανά με φύλλο. Ξανά βούτυρο και ξανά το φύλλο. Βούτυρο, θέλω περίπου 18 φύλλα κρούστας στο κάτω μέρος του ταψιού και τα επόμενα 18 στην επιφάνεια. Αφού τοποθετήσετε τα 18 φύλλα στο ταψί, ξεκινάτε τη διαδικασία με τη γέμιση. Να την εδώ και ξεκινήστε μέσα να πασπαλίζετε παντού το μείγμα από το καρύδι, τη ζάχαρη και την κανέλα. Μετά προσθέστε ακόμα λίγο βουτυράκι στην επιφάνεια από τα καρύδια και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία με τα φύλλα. Μόλις τελειώσετε τον μπακλαβά, μεταφέρετε το στην κατάψυξη περίπου για 30 λεπτά. Αυτό θα σας βοηθήσει να το χαράξετε σωστά πριν το ψήσετε. Αφού περάσουν τα 30 λεπτά, το βγάζετε από την κατάψυξη και το χαράζετε με ένα κοφτερό μαχαίρι. Ψήνετε τον μπακλαβά σας σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 για 1 ώρα και 30 λεπτά. Και πάμε για το σιρόπι. Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω το πόσο ωραία μυρίζει μέσα στην κουζίνα αυτή τη στιγμή που ψήνεται ο μπακλαβάς. 10 λεπτά πριν τελειώσει ο χρόνος ψησίματος, ξεκινάτε τη διαδικασία για το σιρόπι. Γιατί θέλουμε ζεστό μπακλαβά και ζεστό σιρόπι σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε να το δούμε. Σε έναν κατσαρολάκι θα ρίξετε μέσα το νερό, την ζάχαρη, τη φλούδα λεμονιού, το μέλι και τα ξυλάκια κανέλλας. Και θα ανακατέψετε. Θα ανακατεύετε συνεχώς και όταν ξεκινήσει το σιρόπι να κάνει φυσαλίδες, θέλουμε περίπου 5 λεπτά για να είναι έτοιμο. Προσθέστε και το χυμό λεμονιού μέσα στο σιρόπι και συνεχίστε να ανακατεύετε μέχρι να ξεκινήσει το σιρόπι να κάνει φυσαλίδες. Όπως βλέπετε, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Κλείνουμε από τη φωτιά και πάμε να βγάλουμε το μπακλαβά. Σας υποσχέθηκα τον καλύτερο μπακλαβά και ήδη είναι έτοιμος. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Πάμε για σιρόπι τώρα. Πασπαλίστε και με μπόλικο φιστίκι εγγύνης και είστε έτοιμοι.
Μυρίζει τέλεια. Αφήστε να κρυώσει και σερβίρετε το, γιατί πολύ απλά δεν έτυχε, πέτυχε. Φιλιά πολλά.